Στην αναβίωση του αρχείου πεντάθλου στο στάδιο Γυμνάσιο της Αρχαίας Μεσίνης θα προχωρήσει σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς η Ολυμπιάδα Καλαμάτας. Πρόκειται για τον αθλητικό σύλλογο που τα τελευταία 10 χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο του Στίβου. Εμείς το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, στις 11 Φεβρουαρίου, στο εργατικό κέντρο, πέρα από την κοπή της πίτας και τις βραβεύσεις των αθλητών μας, θα παρουσιάσουμε και την αναβίωση του αρχαίου πεντάθλου που θα γίνει στο αρχαίο στάδιο γυμνάσιο της Αρχαίας Μεσίνης. Ξεκίνησε μια ιδέα πριν 2 χρόνια. Παρουσιάσουμε την ιδέα αυτή με τη βοήθεια και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου θα παρευρίσκεται καλώς εχόντων των πραγμάτων και ο καθηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτή την διοργάνωση, ο κύριος Αλεξόπουλος. Το πώς ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, τους στόχους αυτής της εκδήλωσης για φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια, καθώς δεν θα αρκεστούμε στον ένα χρόνο, αλλά θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να γίνει ένας διεθνής αγώνας. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 ετών δραστηριότητας και ζωής του Στίβου της Ολυμπιάδας στην Καλαμάτα, το προσεχές Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, το Σωματείο θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου. Παράλληλα θα βραβευτούν οι αθλητές και οι αθλήτριες για τις επιτυχίες τους την προηγούμενη χρονιά και παράλληλα θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία του Συλλόγου για την αναβίωση του αρχαίου πεντάθλου στη Μεσίνη. Είναι με τη συνδιοργάνωση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Διαζώματος. Και του Διαζώματος.